Κεντρική εκφώνηση στους συντελεστές του ΧΙ στην Πέμπτη, στην παράσταση ένα συγχύση ΧΙ τετράγωνο κτλ. Και όλο αυτό στην 11η είναι ίσο με, βλέπω στο κύριο ερώτημα. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνω ότι πρέπει να κάνω λύση του κύριου ερωτήματος και σύγκριση με τα υποερωτήματα. Πινακάκι βεβαίως, θα διαλέξουμε κατάλληλη γραμμή στο πινακάκι για το υπολογισμό συντελεστών και η κατάλληλη γραμμή είναι η γραμμή των συνδυασμών με επανάληψη. Και έχουμε πει ότι ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα θα οδηγήσει και η γραμμή της διανομής ομοίων. Οπότε λοιπόν στο πινακάκι βλέπω ότι ο συντελεστής του Χ στην ΚΑΠΑ, στη γεννήτρια συνάρτηση 1 και Χ και Χ τετράγωνο κτλ. Κτλ. Και όλο αυτό εις την νη. Είναι ίσο με, μου λέει το πινακάκι, με νη συν ΚΑΠΑ μείον 1 ανά ΚΑΠΑ. Οπότε λοιπόν παίρνω να λύσω το κύριο ερώτημα με απλή αντικατάσταση. Δηλαδή όπου ΚΑΠΑ θα βάλουμε το 5 και όπου νη θα βάλουμε το 11. Οπότε έχω 11 και 5 μείον 1 και κάτω μπαίνει το ΚΑΠΑ, συνεπώς βάζω το 5. Άρα λοιπόν το κύριο ερώτημα έχει σαν επίλυση 15 ανά 5. Συνεπώς πάντα στα παραγωγικά στα σωστά λάθος, πάντα στα παραγωγικά, 15 παραγωγικό, 5 παραγωγικό, 10 παραγωγικό. Αυτό είναι η λύση του κυρίου ερωτήματος, θα το συγκρίνουμε αριθμητικά με τα υπερωτήματα. Το πλήθος των υποσυνόλων με 5 στοιχεία από ένα σύνολο με 11 στοιχεία. Πολύ γνωστό πρόβλημα, τυπολόγιο, συνδυασμοί χωρίς επανάληψη. Από τα 11 στοιχεία επιλέγω τα 5. 11 ανά 5 λοιπόν, στα παραγωγικά, 11 παραγωγικό, 5 παραγωγικό, 6 παραγωγικό. Λάθος το ερώτημα αυτό, δεν έβγαλε τα ίδια παραγωγικά. Το πλήθος των διαδικών συμβολοσυρών με 5 μηδενικά και 10 άσους. Πολύ γνωστό πρόβλημα. Θα φτιάξουμε μεταθέσεις ομάδων ομοίων. Διαδικές συμβολοσυρές που ξέρω ότι έχω ακριβώς τόσα μηδενικά και ακριβώς τόσους άσους. Είναι μεταθέσεις ομάδων ομοίων. Αριθμητής το άθροισμα των στοιχείων με παραγωγικό. Άρα λοιπόν 15 παραγωγικό. Παρανομαστής η πληθάριθμη των ομάδων με παραγωγικό. Άρα λοιπόν 5 παραγωγικό, 10 παραγωγικό. Το κοιτάζω λίγο το ερώτημα, το συγκρίνω τα παραγωγικά του με το κύριο ερώτημα. Αυτό εδώ είναι το οδηγό στοιχείο λοιπόν, αυτό που βγάλαμε στο τέλος με παραγωγικά. Αυτό όταν η εκφώνηση, ξαναλέω, μας ζητάει να κάνουμε αριθμητική σύγκριση. Σωστό λοιπόν το συγκεκριμένο υποερώτημα. Πάμε στην επόμενη άσκηση. Το πλήθος των ακεραίων λύσεων της εξίσωσης χ1 και χ2 κτλ. Και χ11 ίσο με το 5. Πολύ γνωστό πρόβλημα και η εξίσωση. Πρόκειται για μια διανομή ομοίων όπου μοιράζω τις μονάδες. 5 στη συγκεκριμένη άσκηση, στις μεταβλητές που είναι οι υποδοχές. Οπότε λοιπόν ως διανομή ομοίων έχω νη συν μη μείον 1 ανά νη. Νη τα αντικείμενα, ξαναλέω, είναι οι μονάδες, άρα 5, 11 οι υποδοχές μείον 1, κάτω τα αντικείμενα στον τύπο αυτόν εδώ και βγαίνει 15 ανά 5 στα παραγωγικά, 15 παραγωγικό, 5 παραγωγικό, 10 παραγωγικό, ίδια παραγωγικά με το κύριο ερώτημα. Σωστό λοιπόν και το συγκεκριμένο. Ο συντελεστής του Χ στην Πέμπτη, στο πολυώνυμο 1 συν Χ στη 15η, πινακάκι, απευθείας, υπολογισμού συντελεστών. Κατάλληλη γραμμή, η γραμμή των συνδυασμών χωρίς επανάληψη, που έχει το Χ στην ΚΑΠΑ εδώ και το 1 συν Χ στην Νη εδώ. Αντιπαραβολή, όπου είναι το 15, όπου ΚΑΠΑ το 5. Άρα λοιπόν από το πινακάκι η λύση είναι 15 ανά 5. Στα παραγωγικά πάντα, 15 παραγωγικό, 5 παραγωγικό, 10 παραγωγικό. Άρα ίδιο με το κύριο ερώτημα, σωστό και αυτό εδώ το συγκεκριμένο.